καλησπέρα. Θα έλεγα ότι λείπουν πολλά φάρμακα, όχι απλά λίγα. Δεν μπορούμε να επαναφέρουμε τη ροή των φαρμάκων στη φυσιολογική του κατάσταση και να υπάρχουν φάρμακα στα φαρμακείων, ούτως ώστε να λειτουργούμε και εμείς και σας, αλλά και να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τους συμπολίτες μας και να υπάρχει λιγότερο άγχος σε μια κοινωνία που ζούμε αυτή τη στιγμή και όλοι θέλουν την εξυπηρέτησή τους άμεσα και πολύ δίκαια. Θα λέγαμε ότι έχουμε πετύχει κάποια πράγματα προκειμένου με τον τρόπο τον τελευταίο που έχουμε οργανώσει, προκειμένου να δεσμεύονται οι ποσότητες που συνταγογραφούνται στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση και να κρατιούνται στη χώρα μας και από εκεί πέρα να γίνονται εξαγωγές. Υπάρχει μία ροή αυτή τη στιγμή. Για μένα, βάσει των δεδομένων που έχουμε από άλλα, δεν είναι αρκετή. Γιατί, όπως είπατε, βάσει των ιώσεων που αναμένουμε να υπάρξουν τους επόμενους μήνες, σίγουρα θα υπάρξει πρόβλημα σε κάποια φάρμακα. Ελπίζω και εύχομαι να είναι καλύτερα από πέρυσι τα πράγματα, γιατί πέρυσι δεν υπήρχε ούτε ένα αντιβιωτικό σιρόπι και ελάχιστα αντιβιωτικά σιρόπια για τα παιδιά. Ο αγώνας συνεχίζεται. Η μεσολάβηση είμαστε στο Υπουργείο Υγείας, στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκου και στον Ισαγωγικό Φορέα που είναι ο ΙΦΕΤ. Συνεχίζονται. Είναι καθημερινές. Το είπε και ο Υπουργός χθες που ήρθε στην πόλη μας, ότι ναι, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος και οι πρόεδροι είναι σε συνεχή συντονισμό με το Υπουργείο, προκειμένου και ο κ. Ζαλτάς, και του αξίζουν συγχαρητήρια, είπε και όλα χθες προσωπικά σε μένα, που είναι ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Σύλλογου, γιατί οι ενοχλήσεις και οι οχλήσεις από μέρους του Πανελλήνιου είναι συνεχείς προς όλους τους φορείς που προανέφερα. Άρα ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο. Και αφορά το κομμάτι των ελλείψεων, την επάρκεια των φαρμάκων στην ελληνική αγορά. Η εικόνα, κυρία Ρακιτζή, που εσείς τη βλέπετε και καλύτερα από εμάς, είναι καλύτερη με αυτή που υπήρχε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, διότι όταν ακούμε ελλείψεις, ένας απλός πολίτης ακούει υπάρχει έλλειψη και πάει στο φαρμακείο και διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα, υπάρχουν και οι απορίες. Τελικά, τι γίνεται με αυτή την έλλειψη? Το πρόβλημα είναι μεγάλο. Απλά εμείς προσπαθούμε πάντα οι φαρμακοποιοί να εξυπηρετούμε τον Έλληνα πολίτη, να βρίσκουμε με οποιοδήποτε τρόπο το φάρμακο, να υπάρχει τα ράφια μας, προκειμένου να εξυπηρετηθούν και μέχρι να ξαναρθεί τον άλλο μήνα η ποσότητα ή την επόμενη εβδομάδα να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τους συμπολίτες μας. Όλοι γνωρίζουν ότι τους λέμε την επόμενη εβδομάδα περιμένουμε το φάρμακο ή τον επόμενο μήνα. Σαφώς και θα έλεγα ότι υπάρχει μια καλύτερη συγκράτηση ποσοτήτων στην ελληνική αγορά βάσει των εξαγωγών που υπήρξαν. Και βεβαίως δεσμευτήκαν και οι φαρμακαποθήκες από το κράτος. Δεσμεύτηκαν οι ποσότητες οι οποίες εξαγάγανε φάρμακα που χρειαζόταν στην ελληνική αγορά. Γιατί γινόταν εξαγωγές και από τις φαρμακαποθήκες. Πέρα από τις εταιρείες. Είναι ελεγχόμενο στο 100% το σύστημα, αν όχι στο 100% στο 90%. Για τις παράνομες εξαγωγές των ελλειπτικών φαρμάκων. Γιατί όλοι λέμε ότι είναι φάρμακο, πρέπει να υπάρχει για να εξυπηρετήσουμε τον ασθενή Έλληνα, πρώτα απ' όλα, και μετά οι εξαγωγές και το κέρδος από τη βιομηχανία και από τις ιδιωτικές φαρμακαποθήκες. Φυσικά οι συνεταιρισμοί δεν εξαγάγουν φάρμακα και τα διαθέτουμε όλα στην αγορά και στους συμπολίτες μας. Και θα έλεγα ότι έχουμε μια εικόνα ότι μπορούμε να τα αναπληρώνουμε αναβδομάδα, ενώ ήταν ένα τρίμηνο. Αλλά είμαι πολύ συγκρατημένη. Θα το πούμε και τις επόμενες εβδομάδες το πώς θα υπάρχει αυτό που θεωρώ ότι πέτυχε ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος στη δέσμευση των ποσοτήτων βάσει της συνταγογράφησης της ηλεκτρονικής, που ανά πάσα στιγμή η ηλεκτρονική συνταγογράφηση βλέπει τι χρειάζεται και τι συνταγογραφείται. Αλλά είμαι πολύ συγκρατημένη να το δω και τις επόμενες εβδομάδες ότι θα ισχύσει και σε καλύτερο σημείο ποσοτήτων.